πόσο κοντά είναι τα 10.000 κρούσματα. Αυτό που έλεγες νωρίτερα, Αλεξία. Τρομάζουν οι αριθμοί και οι μεταλλάξεις. Σχέδιο κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου, ένφια στο τραπέζι μείωση 8%. Είναι αυτό που μας έλεγε χθες ο κύριος Σταϊκούρας εδώ στη συνέντευξη, ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα για τον ένφια από το 30% που είχε υποσχεθεί προεκλογικά Νέα Δημοκρατία, έχει υλοποιηθεί το 22%. Υπάρχει μια εκκρεμότητα στο 8% και από ό,τι μας είπε και ο ίδιος εδώ στην εκπομπή, στη συνέντευξη που του πήραμε, είναι μια από τις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση για το 2022. Φυσικά και η αντιπαράθεση στη Βουλή στο πρωτοσέλιδο των νέων, ασκήσεις πυρόσβεσης στη Βουλή, λέει η εφημερίδα, αναγνώριση λαθών και κόντρα για τη συγγνώμη. Η εφημερίδα Καθημερινή, crash test για την υποχρεωτικότητα, ανεμβολίαστη 21.664 εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, αναστολή αδειών από 1η Σεπτεμβρίου και είναι αυτό που έλεγες και νωρίτερα. Παράθυρο για μείωση του ένφια κατά 8% το 2022. Και έχει δύο φωτογραφίες εδώ η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Οι ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες πνίγονται, οι δυτικές φλέγονται. Πλημμύρες στο Τενεσί, πυρκαγιές και εξηρεσία στην Καλιφόρνια. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί δύο Αμερικές. Οι εύγλωτοι χάρτες της Εθνικής Υπηρεσίας Οκεανών και Ατμόσφαιρας αποκαλύπτουν τις δραματικές αλλαγές που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Φοβερό, έτσι, κοίταξε. Φοβερό. Εδώ πλημμύρες και εδώ φωτιές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοιες εικόνες από πλημμύρες και εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα και ότι θα αποφύγουμε τα χειρότερα. Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι παγίδες για τεκμήρια και ενίκεια, λέει η εφημερίδα, τα χαρτιά που ψάχνει η εφορία. Οι 6 περιπτώσεις για τις οποίες πρέπει να προσέλθουν οι πολίτες της ΔΟΗ για τη δήλωσή τους, τι ισχύει για ανείσπρακτα ενίκεια και απαλλαγή από αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Συναγερμός για Κυκλάδες, Πελοπόννησο και Βόρεια Εύβοια, στα ύψη κρούσματα και θετικότητα, λέει η εφημερίδα, και από τη Βουλή η δημόσια συγγνώμη, κάλεσμα για δράση. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα την αντιπαράθεση που έγινε χθες στη Βουλή. Αλαζόνας και Τιμφορίχος, πάνω στις τάχτες 1,2 εκατομμύρια στρεμμάτων, εκατοντάδων σπιτιών και επιχειρήσεων. Αξιοθρήνητος χθες στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός, μπροστά στη σκληρή και τεκμηριωμένη κριτική της αντιπολίτευσης, παραδέχτηκε ότι έγιναν λάθη, χωρίς να πει ούτε ποια ήταν, ούτε ποιος ευθύνεται. Βάλαμε ψηλά τον πύχη και περάσαμε από κάτω, είπε σε μια στιγμή ειλικρίνειας. Αλέξης Τσίπρας, η ευθύνη είναι μία και έχει μοναδικό ιδιοκτήτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον κύριο Μητσοτάκη. Ανέκδοτο το επιτελικό κράτος. Δημήτρης Κουτσούμπας γεμίζεται με νερό τις άβρες της αστυνομίας και αφήνεται άδεια τα πυροσβεστικά. Γιάννης Βαρουφάκης, η κλιματική αλλαγή και η χρεοδουλοπαρικία είναι συνεταιράκια. Και πάμε στην Δημοκρατία. Ελπίδες για 2 δις αναδρομικά, λέει η εφημερίδα. Νέα μάχη των συνταξιούχων στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γιατί είναι πιθανή η δικαίωση 300.000 δικαιούχων του Δημοσίου. Γι' αυτό το θέμα πρέπει να σου πω πως έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στην ημερησία, στο ημερησία.gr σήμερα. Γιατί πράγματι το τμήμα, ένα αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έστειλε στην Ολομέλεια κάποια προδικαστικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τα αναδρομικά των συνταξιούχων και μένει να δούμε από εκεί τι θα αποφασίσει η Ολομέλεια, πράγμα το οποίο θα είναι κρίσιμο και για τα δημόσια οικονομικά του κράτους. Γιατί αν έρθει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πει ότι υπάρχει υποχρέωση του κράτους να δώσει κι άλλα αναδρομικά, τότε δημιουργούνται νέα δεδομένα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και το δεύτερο θέμα. Όχι και να θέλετε ελικόπτερο πάνω από το χωριό σας, λέει η εφημερίδα, ρεσιτάλ αναισθησίας και επιβεβαίωση για τις πλαστές ενημερότητες παιδικών σταθμών. Η εφημερίδα Η Αυγή. Αλαζόνας και αμετανόητος, προκλητικός ο Μητσοτάκης στη Βουλή, δήλωσε ότι όλα έγιναν καλά στις πυρκαγιές και έδωσε συγχαρητήρια στον εαυτό του και στο επιτελικό κράτος. Υποκριτική και ψεύτικη συγγνώμη, δεν απάντησε ούτε μία φορά για ποια λάθη τη ζήτησε. Τσίπρας, αποτύχατε παταγωδός. Ο Μητσοτάκης έχει ακέραια την πολιτική ευθύνη της τραγωδίας. Κανένας πρωθυπουργός δεν έκανε τόσο μεγάλη ζημιά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, τόνισε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι σε όλες τις κρίσιμες εξετάσεις, πυρκαγιές, πανδημία, οικονομία, απέτυχε παταγωδός, λέει η εφημερίδα Αυγή. Και πάμε στο ριζοσπάστη. Γυμνό το κράτος, λέει η εφημερίδα, απέναντι στις ανάγκες του λαού, αλλά πλήρως εξοπλισμένο ενάντια στις διεκδικήσεις του. Συζήτηση στη Βουλή για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και κυβερνητικά μέτρα για τους υγειονομικούς, ομολογία των μεγάλων ελλείψεων και των κινδύνων από την πολιτική για τους εμβολιασμούς. Η εφημερίδα Εστία. Προς ανασχηματισμό το επιτελικό κράτος. Ποιον υπουργό έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι το επιτελικό κράτος πιστώνεται και τις αποτυχίες εκτός από τις επιτυχίες. Εγκατέλειψε την υποκριτική συνένεση ο Τσίπρας και επετέθη κατά πρόσωπο στον Πρωθυπουργό. Είδες που πάλι συνεχίζεται η κουβέντα για τον ανασχηματισμό, έτσι. Έχει ξεκινήσει και δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει. Δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει, αυτό είναι αλήθεια. Για να δούμε αν θα γίνει μέχρι τη ΔΕΘ. Λοιπόν, πάμε στην Κόντρα. Καμία πρόσληψη, αναστέλουν τις άδειες όλων των υγειονομικών, λέει η εφημερίδα. Η κυβέρνηση αφήνει το ΕΣΥ στο έλεος της πανδημίας. Κραυγή αγωνίας των γιατρών για το έμφραγμα στις εντατικές. Και από τη Βουλή, έκρηξη Τσίπρα στη Βουλή για τις πυρκαγιές. Ο Μητσοτάκης με την Βορυχία αναδείχθηκε πρωθυπουργός, με την Βορυχίες συνεχίζει. Εφημερίδα το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα, εβδομαδιαία εφημερίδα κάθε Πέμπτη. Στο περιθώριο οι ανεμβολίαστοι, περιορισμοί τώρα και επέκταση της υποχρεωτικότητας. Αν κριθεί αναγκαίο από τους ειδικούς, το lockdown απαγορεύεται, οι εμβολιασμοί έχουν φρενάρει, χρόνος δεν υπάρχει. Η εφημερίδα και τι γράφει πάνω εδώ. Αυτό έχει πάντα ενδιαφέρον, ίσως που λέει. Θερμαίνεται η χύτρα. Μήπως αναφέρεται στο ότι ζεσταίνεται το πολιτικό σκηνικό, στο ότι έρχεται ανασχηματισμό. Ναι. Είναι πάντα κάτι που ξέρεις. Το αφήνει το και αφήνει λίγο. Στη φαντασία των αναγνωστών. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Εσπρέσο. Με πάσαρε για σεξ επιχειρηματία, λέει η εφημερίδα, και τσέπωνε τα λεφτά. Οι ισχυρισμοί του Ρουμάνου εργάτη για τις 5 σφαίρες στον Λαέρτη. Εφημερίδα Σταρ. Ξύλο δίνει και λιποθυμίες. Με εξανάγκασε σε ομοφυλοφιλικό σεξ. Παρατρίχα γλίτωσε το λιντζάριμα ο μετανόητος δολοφόνος. Χαμός στο δικαστήριο μετά την αποκρουστική ομολογία του φωνιά του κτηνοτρόφου. Και πάμε στην Αυτεμπορική να δούμε οικονομικές ειδήσεις. Δημοσιονομική απειλή, λέει η εφημερίδα, από αναδρομικά 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ελεγκτικό συνέδριο, το φθινόπωρο η απόφαση για περικοπές σε συντάξεις από το 2012. Νομίζω είναι το ίδιο θέμα που λέγαμε και πριν. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Να δούμε αν θα βγει το φθινόπωρο η απόφαση της Ολομέλειας. Σε κάθε περίπτωση, όταν βγει η απόφαση της Ολομέλειας, πρέπει να σου πω πως είναι δεσμευτική για το κράτος, για την πολιτεία, και πρέπει να την εφαρμόσει αργά ή γρήγορα. Όπως είναι και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκτός και αν έχουμε προσφυγή σε ανώτατο ειδικό δικαστήριο, θα το δούμε και αυτό. Η αύξηση της κατανάλωσης, λέει η εφημερίδα, δεν τόνωσε τα φοροέσοδα. Η στέρηση 181 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούλιο. Και από τη Βουλή, πήρε φωτιά η Βουλή από την πολιτική αντιπαράθεση. Και φυσικά έρχεται ο λογαριασμός για τον Ένφια. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης. Εμβληματική παρέμβαση για την Τούμπα του μέλλοντος. Υπογράφει και η σύμβαση του έργου και προχωράει η ανάπλαση. Εικόνες από την ανάπλαση των πρώην στάβλων της Παπάφη, γράφει η εφημερίδα. Και Μπουρλά, είναι πιθανό να έρθει μετάλλαξη που δεν θα πιάνουν τα εμβόλια, λέει ο κύριος Μπουρλά, το είπαμε και νωρίτερα. Αυτό είναι το βασικό θέμα τώρα των επόμενων ημερών, έτσι.